ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμφωνήσει σε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Βγαίνει λίγο μετά ο κύριος Τσακαλώτος και λέει: Παιδιά, δεν υπήρχε συμφωνία, οριστική συμφωνία. Υπήρχε μια διαπραγμάτευση εξέλιξη. Και έρχεται και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος συμφωνεί με τον κύριο Σκουρλέτη. Τελικά. Και ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο λέει ότι λέτε απλά ψέματα. Συνεχίζει καλά, τα ψέματα. Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι το εξής. Η λογική του 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι συνδεδεμένο το ελληνικό χρέος με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχει το 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος? Διότι από αυτό πρέπει να πληρώνεται το επιτοκιακό κόστος του ελληνικού δημοσίου κάθε χρόνο. Δηλαδή εμείς αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη ρύθμιση του χρέους να καλύπτουμε το επιτοκιακό κόστος. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς ότι είναι δυνατόν και θα εκκινούσε να γίνεται από το 2020 είναι το εξής. Θα ρίχναμε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,5% και από εκεί και πέρα θα φτιάχναμε έναν καταπιστευματικό λογαριασμό. Είχατε πει εσείς, βεβαίως, κύριε Τσανακόπουλε. Άλλο συμφωνούσαν οι δανειστές. Επιτρέψτε μου να σας πω. Να σας πω εδώ έχω ένα πακέτο με δηλώσεις του εκπροσώπου της γερμανικής κυβέρνησης που τα λέγατε εσείς και έλεγε εδώ υπάρχει συμφωνία για το χρέος. Οι αποφάσεις του Eurogroup αλλάζουν στο Eurogroup. Το γερμανικό κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει. Μα δεν θα άλλαζε καμία συμφωνία. Διότι το επιτακιακό κόστος θα συνέχιζε να πληρώνεται από τη μεριά του ελληνικού δημοσίου. Mm-hmm. Επομένως, εδώ είχαμε να κάνουμε με μια διαφορετική στρατηγική. Θα συμφωνήσετε που θα... Μα δεν μόνο άλλαζε... Μόνοι σας είχατε σας μια ξαναλέω, σας ξαναλέω, αν δείτε την συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα στις 6 Μάη, θα κατανοήσετε ότι εδώ δεν υπήρχε κάποια αλλαγή στα συμφωνηθέντα. Τι ήταν, δηλαδή, τα συμφωνηθέντα θα τηρούνταν. Δηλαδή, το επιτοκιακό κόστος του ελληνικού χρέους θα συνέχιζε να πληρώνεται εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου με έναν τρόπο. Μα αν διαβάσετε τη συμφωνία, θα καταλάβετε ότι ακριβώς αυτό ήταν το νόημα και το πνεύμα. Όχι. Το θέμα δεν ερμηνεύσω εγώ τη συμφωνία. Να την ερμηνεύσουν αυτοί που την υπογράφουν. Είστε και νομικός. Ποιοι υπέγραψαν τη συμφωνία? Οι δανειστές. Πού επισφραγίστηκε στο Eurogroup. Μάλιστα. Όταν ρωτήθηκαν για αυτά που εσείς λέτε και που έλεγε όντως ο κύριος Τσίπρας, απάντησαν όχι. Εμείς έχουμε συμφωνήσει 3,5 και ελάτε να το ξαναδούμε. Ποιος το απάντησε αυτό? Το απαντούσαν και από τις Βρυξέλλες και το απαντούσε και ο εκπρόσωπος γερμανικής κυβέρνησης. Με συγχωρείτε που σας το λέω. Εγώ θυμάμαι ερωτήματα όλο το διάστημα του πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς. Του πρώτου εξαμήνου δεν είχε κατατεθεί η πρόταση. Όχι. Εσείς τα λέγατε το Μάιο, σωστά? Όχι. Επιτρέψτε μου. Μου λέτε ερωτήματα του πρώτου εξαμήνου. Βεβαίως. Το πρώτο εξάμηνο δεν είχε καν προχωρήσει αυτή η ανακοίνωση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Ερωτήματα ότι η ελληνική πλευρά θέλει να μειώσει και να επαναδιαπραγματευτεί το στόχο των πλεονασμάτων. Και η απάντηση είναι ότι αυτά είναι συμφωνημένα από τον κύριο Μάιο. Για να το κλείσουμε λοιπόν αυτό, σας λέω ότι η συμφωνία δεν άλλαζε. Ήταν ένας τρόπος τον οποίο είχε επιλέξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να δημιουργήσει δημοσιονομικό. Αυτό που λέτε εσείς λέει, λέει, αλλά έχουμε λέει την κυριαρχία και παίρνουμε την απόφαση να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι, στο 2,5 από το 3,5. Χωρίς στρατηγική σύνδεση. Μα ακούστε με λίγο. Είναι το κρίσιμο εδώ δεν είναι αυτό. Το κρίσιμο είναι Τσακαλώτος ότι δεν θα άλλαζε η συμφωνία. Ναι. Η συμφωνία λέει. Αυτό το λέτε εσείς, πρέπει... δεν το ξέρουμε. Δεν συμφωνήσαμε οι θεσμοί με αυτό. Μα επιτρέψτε μου να σας πω, το 3,5% είναι για να καλύπτεται το επιτοκιακό κόστος. Δεν είναι ένα νούμερο το οποίο οφείλεις να το πιάνεις ανεφαλουτινός. Άρα λοιπόν, αυτή στιγμή το επιτοκιακό κόστος του ελληνικού χρέους θα πληρώνονταν, τότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για μέτρα ελάφρυνσης. Εγώ λέω το εξής. Χωρίς διαπραγματεύσεις. Βεβαίως. Λέτε εσείς.
Ναι, υπάρχει η συμφωνία των δανειστών. Αυτή μα σα ξαναλέω ότι δεν αλλάζει η συμφωνία. Λέτε εν πάση περιπτώσει. Το κρίσιμο είναι εδώ. Το κρίσιμο είναι εδώ. Συγγνώμη, κύριε Τζανακόπουλε, γιατί δεν βγήκατε να το πείτε στου πολίτε ότι εμεί το έχουμε συμφωνήσει. Μα βγήκαμε. Συνέντευξη τύπου ολόκληρη κάναμε. Τον κύριο Μητσοτάκη να λέει εμεί θα μειώσουμε το κρίσιμο. Ολόκληρη συνέντευξη τύπου κάναμε και το λέγαμε από τι 6 Μαου μέχρι την ημέρα των εκλογών καθημερινά. Ότι έχουν μειωθεί τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2020. Ανακοινώσαμε και μέτρα στη βάση ακριβώ αυτή τη μείωση, δηλαδή του δημοσιονομικού χώρου. Χωρίς να έχουν γνώση. Αυτό που ανακοινώσατε είναι όπως χρησιμοποίηση λέτε. Του κουμπαρά, κύριε Τζανακόπουλε. Βεβαίως. Είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι εμείς θα πάρουμε από τον κουμπαρά και έτσι θα υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος. Για... Πώς όχι, για να κάνουμε παροχές. Και είχε πει ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα και τότε τέθησαν τα ερωτήματα. Σας ξαναλέω την πρόταση. Σας ξαναλέω την πρόταση γιατί μάλλον δεν την έχετε την άποψη. Την απόφαση που είχε πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Εντάξει, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο έχει κάποια ταμιακά διαθέσιμα. Mm-hmm. Αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα, αυτό το λεγόμενο μαξιλάρι λοιπόν, ένα κομμάτι του μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν από την ελληνική κυβέρνηση, διότι είναι δικό της, έχει προκύψει από τις εξόδους στις αγορές. Δεν χρειάζεται επομένως τη συμφωνία κανενός. Άρα λοιπόν, όχι, το λένε οι συμφωνίες. Ωραία. Ξέρετε τι χρειάζεται, κύριε Στραβελάκη, η συμφωνία. Αποκλειστικά και μόνο η χρήση των 15 δις που έχει δώσει ο ESM ως μαξιλάρι. Mm-hmm. Επομένως, ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων που δεν χρειάζεται. Εκεί πρέπει να ρωτήσω τους θεσμούς. Υπάρχει όμως ένα άλλο κομμάτι των χρημάτων το οποίο δεν χρειάζεται τη συμφωνία των θεσμών για να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το τμήμα των χρημάτων θα γινόταν κατά επιστημονικός λογαριασμός έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει. Και από αυτό λέτε θα ρίχνουν όχι από αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι κλειδωμένο. Είναι στη γωνία. Το είχαμε συμφωνήσει και εσύ η Παναχωρή. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορούσε να κάνει την πολιτική επιλογή. Μπορούσε να κάνει την πολιτική επιλογή, να εφαρμόσει την πολιτική της... Η άλλη όμως στρατηγική, εγώ δεν είναι διαφωνώ ότι έχει μια άλλη στρατηγική, η άλλη όμως στρατηγική τι κάνει, αφήνει τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5% μέχρι το 2021 τουλάχιστον και βλέπουμε, διότι η λογική του πια είναι ότι εγώ θα κάνω κάποιες μεταρρυθμίσεις τις οποίες ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή κάποιες... Και τις πιστεύει. Ναι, αλλά... Επιτρέψτε άλλο μου, λέει την, ίδια στιγμή, λέει την ίδια στιγμή ότι κάνοντας αυτές τις μεταρρυθμίσεις που αρέσουν, σε κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, δημιουργώ και μεγαλύτερη αξιοπιστία της χώρας και γι' αυτό κύριε θα μου δώσουν δώρο τα πλεονάσματα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει το εξής πολιτικό συμπέρασμα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να αφήσει το πρωτογενές πλεονάσμα στο 3,5% ενώ είχε διαφορετική επιλογή. Ναι, ο λαός ψήφισε αυτή τη στρατηγική όμως. Εντάξει. Δεν κρύφτηκε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε προεκλογικά 1, 2, 3 θα κάνω. Ναι. Πήγε ο λαός και τους λέει κάτω. Και σας λέω, λοιπόν εγώ, επειδή η πολιτική συζήτηση και ο διάλογος και η αντιπαράθεση δεν τελειώνει την ημέρα των εκλογών. Καλά, προφανώς. Λοιπόν, γι' αυτό συζητάμε. Το 39,5% του ελληνικού λαού ψήφισε αυτή τη στρατηγική. Έτσι. Το 32% του ελληνικού λαού ψήφισε μια άλλη στρατηγική. Άρα λοιπόν εγώ, ως εκπρόσωπος της πολιτικής δύναμης που πήρε 32% στις εκλογές, θέλω να πείσω, ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν την πολιτική στρατηγική του κ. Μητσοτάκη για μια άλλη στρατηγική, ότι αυτή θα ήταν πιο αποτελεσματική. Θα ήταν καλύτερη και θα ήταν πιο λογική. Άρα λοιπόν το επιχείρημα, ότι ο ελληνικός λαός διάλεξε δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε στη σιωπή και στην εκδική. Μέτρα δε. Πάμε λίγο εκεί, κύριε Τζανακόπουλε, επιτρέψτε μου παρακαλώ πάρα πολύ, για να πάμε και στα άλλα θέματα. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και γιατί σας το ρωτώ αυτό. Γιατί λένε αρκετοί ότι εσείς ως προηγούμενη κυβέρνηση φέρατε, μαζέψατε τα χρήματα και φτιάξατε το μαξιλαράκι, μαζέψαμε και στραγγίξατε τον ελληνικό λαό και φτιάξατε τα πλεονάσματα και πετύχατε τους στόχους και ήρθε τώρα ο Μητσοτάκης και με αυτά ακριβώς τα χρήματα πάει και κάνει φοροελαφρύνηση και δεν τα κάνατε εσείς. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τι ακριβώς φοροελαφρύνηση έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι στιγμής. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έχει ψηφίσει είναι περίπου 200 εκατομμύρια επιπλέον για τη μείωση του έμφυα και το προβληματικό εδώ είναι ότι παρουσιάζει τη μείωση που είχε γίνει ήδη από το Δεκέμβρη του 2018 με νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δούλευε στην κατεύθυνση
της εφαρμογής ναι, ακριβώς του νόμου. Ήταν, αυτό δεν, σταθμικά. Δεν ήταν 10%. Έτσι είμαστε με τον κ. Γεωργιάδη. Είναι 22 λέει το ναι. δικό μας σταθμικά, 10 ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να σας πω όμως τη μεγάλη διαφορά. Αυτό το 10% κατανέμονταν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή αφορούσε περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια περιουσίες, οι οποίες κινούνταν από 60 μέχρι 200.000 ευρώ. Μάλιστα. Στις 60.000 ευρώ ακίνητη περιουσία η μείωση ήταν 30%, όπως είναι και σήμερα, μετά τη ρύθμιση του κ. Μητσοτάκη. Mm-hmm. Στις περιουσίες 80.000 ευρώ η μείωση ναι, ήταν 25%. Ναι, στις ακριβώς. Αυτός πάει και παραπάνω άρα, από εσάς. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης στον έμφυα τι κάνει και πώς κάνει τη μισοσταθμική μείωση από το 10 στο 22, mm-hmm. προσθέτει άλλα 250 εκατομμύρια, τα οποία αφορούν περιουσίες από 500.000 ευρώ και πάνω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε... Θες περιουσίες δεν υπάρχουν πια έτσι όπως κατά της η χώρα μας. Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Δεν στερεί όμως η μείωση από τους ευάλωτους που εσείς είχατε συμφωνήσει. Όμως άρα... δεν μπορεί να επικαλείται ότι η μείωση του έμφυα ως σύνολο, είναι μια ρύθμιση την οποία εγώ ξέρω έκανε ότι οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από τη μείωση του έμφυα. Βεβαίως και είναι ικανοποιημένοι. Επομένως, να πάμε παρακάτω. Τι άλλο λοιπόν, μέτρο παρακα... λοιπόν όμως, δεν σας ικανοποιεί από αυτά που εξαγγέλθηκαν. Να δούμε όμως και δεν είναι ποια είναι η πραγματικότητα. Το 22 στο 9 δεν είναι φιλολαϊκό. Ποια στρώματα αφορά. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης έχω την αίσθηση ότι τρώει από τα έτοιμα. Ανακοινώνει τον έμφυα ως δικό του μέτρο, ναι. ενώ για τους πολλούς... Το 2020, 1,2 δισεκατομμύρια φορολαφρύνσεις είναι τα δικά σας έτοιμα. Όχι. Σας μιλάω για το 2019. Κολλήσατε στο 2019. Πάμε τώρα στο 2020. Είχαμε στο 2020. Τη προχωρήσαμε. Πάμε τώρα στο 2020. Ναι. Εγώ βλέπω σήμερα να λέει αδειότητα παρατείνει τη λιτότητα. Με ποιο τρόπο παρατείνει τη λιτότητα με αυτά τα μέτρα. Θα σας πω. Δηλαδή, είναι κάποια στιγμή να μην χάσουμε και τη λογική, ρε παιδί. Ναι, αλλά να μιλήσω. Και τα θετικά του ΣΥΡΙΖΑ τα λέγαμε, εδώ ήμασταν. Να μιλήσω. Είμαστε 30 χρόνια σε αυτή εντάξει, τη δουλειά. Αλλά να απαντήσω. Ναι, αλλά... Λοιπόν, σας απαντώ λοιπόν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ενός δισεκατομμυρίου, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης, να θυμίσω ότι στην χθεσινή του συνέντευξη δεν μπόρεσε να κοστολογήσει, δεν ξέρω από πού είναι το 1,2 δις. Το έδωσε το Οικονομικό Επιτελείο στο Κυριακή Απόγευμα. Κυριακή Απόγευμα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης, εχθές όταν ερωτήθηκε στη συνέντευξή του, δεν ήξερε να απαντήσει ναι. και είπε θα σας απαντήσουμε με mail. Λοιπόν, 1,2 δις λοιπόν. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των 1,2 δις αφορά την μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 28 στο 24. Και λέγαμε προχθές στο ραδιόφωνο. Δεν τα ξέρετε καλά. Βεβαίως. Η μείωση του φόρου επιχειρήσεων είναι φέτος από το 28 στο 24. Όχι, το 1,2 δις, δεν κάνω καθόλου λάθος. Το 1,2 δις φοροελαφρύνσης, εγώ ρώτησα, είναι για το 2020. Λοιπόν, και αφορά τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22 στο 9%, ναι. το πρώτο κλιμάκιο. Ναι. Αυτό, ναι. αυτό το θυμάστε, το εξήγηλε ο Υπουργός. Πάμε παρακάτω. Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα μέτρα, δηλαδή είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα που ξεκινάει από την 1η Ιουλίου 2020. Είναι 5 μονάδες. Για να σας πω κάτι. Ναι. Για να σας πω κάτι το οποίο νομίζω ότι και εσείς ως δημοσιογράφος μπορείτε μετά την συζήτησή μας να το διασταυρώσετε και να καταλάβετε ότι η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων δεν αφορά το 2019. Αφορά τα εισοδήματα του 2019. Τα εισοδήματα του 2019. Τα εισοδήματα του 2019 σε ποιο προϋπολογισμό εγγράφονται, ξέρετε. Φορολογούνται το 20. Το 20. Άρα 20. Λοιπόν το 1,2 δισεκατομμύρια του χώρου ή που καλύπτουν τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη αυτό για το 2020 συμπεριλαμβάνουν και τη μείωση του φόρου των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο λοιπόν κομμάτι του 1,2 δις αφορά τον φόρο των επιχειρήσεων. Και έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι αυτή που θα πάει, κύριε Ζαναγκόπουλε. Ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, δεν τις θέλετε. Καλά, εντάξει, θα δούμε αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, διότι αυτή είναι αυτό μια δεν θέλουμε. Όμως, αν δεν μου επιτρέψετε όμως να ολοκληρώσω έστω ένα επιχείρημα. Έστω ένα επιχείρημα. Λοιπόν, 1,2 δις, το κύριο μέρος αφορά τη μείωση του φόρου των επιχειρήσεων, που δεν είναι ένα μέτρο στοχευμένο για τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα, mm-hmm. διότι αναλογικά χρησιμοποιείται πολύ μεγαλύτερος όγκος ή πολύ μεγαλύτερο μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου για να στηριχθούν μεγάλες και πολύ μεγάλες mm-hmm. επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν θα μπορούσε η ο κύριος Μητσοτάκης. Η λιτότητα να βάλετε, πού πάει. Θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης. Η λιτότητα συνεχίζεται και λέω. Η λιτότητα συνεχίζεται όντως. Τέλος επιτιδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε το 2023, εντάξει. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε. Εδώ συζητάμε για το 2020 και για τα όσα έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή. Με συγχωρείτε. Ελά, το ολοκληρώστε. Αλλά έχετε μιλήσει πολύ περισσότερο από μένα. Παράπονο, λοιπόν, ελάτε. Έχω ένα μικρό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα το λύσουμε μετά. Σας λέω λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης εκτιμάμε ότι
με την πολιτική την οποία εξήγηλε στη ΔΕΘ. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, κατά κύριο λόγο προσανατολίζεται στην ελάφρυνση των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα όλα Μάλιστα. αυτά τα οποία εξαγγέλει για την αγορά εργασίας. Mm-hmm. Η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας ως επενδυτικό κίνητρο είναι πολιτική αποτυχημένη. Τα είπαμε αυτά με την κυρία Χτσόγλου, χθες τα αναλύσαμε. Και πολιτική εξαιρετικά επικίνδυνα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Νίκο, ευχαριστούμε και εσένα, κύριε Υπουργέ. Διαφημίσεις γρήγορα, τρέχοντας και ερχόμαστε. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Τα Elxi Spa προσφέρουν σε δύο οικογένειες από ένα τετραήμερο ευεξίας στο φανταστικό Εγνατία Παλάς στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με πρωινό και δείπνο.